Λοιπόν, ονομάζομαι Λεωναρδόπουλος Δημήτρης, είμαι Γενικός Γραμματέας στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας και υπάλληλος στην Ελληνική Μεγαλόπολη, στο Ριχείο της Μεγαλόπολης. Πείτε μας δύο λόγια τη σημερινή ενδοπεριακή συγκέντρωση που πραγματοποιήσατε στην πλατεία Αγίου Βασιλείου το πρωί στην Τρίπολη. Λοιπόν, να σας διαβάσω το ψήφισμα. Εμείς οι εργαζόμενοι του νομού Αρκαδίας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Τετάρτη 2 Οκτωβρίου σε συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη, αφού ακούσαμε τους μελητές, αποφασίσαμε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες ενώσαμε για ακόμη μια φορά τη φωνή διαμαρτυρία μας ενάντια στον εργασιακό και συνδικαλιστικό σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση και περιέχει δυσμενείς διατάξεις για τις συλλογικές συμβάσεις, τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και τους όρους αμοιβής και εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων της μισθοδοτικής εργασίας. Απεργούμε, διαδηλώνουμε και απαιτούμε απόσυρση των διατάξεων του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που περιορίζουν την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και νομιμοποιούν τον κρατικό και τον εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με κυρίαρχα το δικαίωμα της συλλογικής οργάνωσης, το δικαίωμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και δικαίωμα απεργίας. Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους, χωρίς διακρίξεις, με σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές καταρτήσεις, προστασία επαγγελματικών ειδικοτήτων και σύνδεση με επαγγελματικά δικαιώματα, εργασία και υγεία στην ασφάλεια. Ενίσχυση προστασίας από τις απολύσεις και από τον εγκλωβισμό των εργαζομένων στην εργοδοτική παραβατικότητα. Ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρηματικής ικανότητας και ελεκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του πρώην ΙΚΑ σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη σύναψη προστατευτικών για τους εργαζόμενους συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με κατάργηση της έκτης πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του 2012. 751 ευρώ κατώτατο μισθό και αποκατάσταση της καθολικότητας ισχύως του συνόλου των ωρών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Απρόσκοπη πρόσβαση στις διαδικασίες επέκτασης της δέσμησης των κρατικών και των ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Άσκηση των υφιστάμενων εμποδίων πρόσβασης στο σύστημα διαιτησίας του ΟΜΕΛ σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων. Απαρέκκληση τήρησης των εγκυρήσεων ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης του νόμου 1264 του 1982 και προστασίας των εργαζομένων από την εργοτική αυθαιρεσία. Με αυστηρή διασφάλιση του ευαίσθητου προσωπικού των δεδομένων της ιδιότητας του μέλους συνδικαλιστικής οργάνωσης. Θωράκιση της ισότητας της ελεύθερης βούλησης των εργαζομένων όπως αυτή διασφαλίζεται από τις αρχές της μυστικότητας της ψήφου της αυτοπρόσωπης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος παράλληλα με την άμεση και ανεμπόδιστη άσκησή του χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Κατάργηση των περιορισμών στη λήψη αποφάσεων για απεργιακή κινητοποίηση. Απόλυτη απαγόρευση του lockout, αντιαπεργία των εργοτών και κατάργηση των ισοδύναμών του. Διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεμπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των προσώπων των εργαζομένων.